Παναγιώτης περίπου πριν ένα χρόνο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, έκανε μια βουτιά στη θάλασσα και παρόλο ότι είναι δεινός κολυμβητής και τη θάλασσα την ξέρει από τα μέσα και από τα έξω, δεν εκτίμησε καλά το ύψος του νερού, χτύπησε τον αφιένα του, το κεφάλι του στον πάτο της θάλασσας και έκανε μία κάκωση στον αφιένα, στην υψηλή μοίρα της αφιενικής σπονδυλικής στήλης. Αυτό δημιούργησε μία άμεση κάκωση στον νοτίο μυελό και άμεσα δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια του, τα χέρια του και τα διαφράγματά του, το οποίο του στέρισε τη δυνατότητα να μπορεί να πάρει αναπνοή. Εξαιτίας της επέμβασης του θείου του, που ευτυχώς βρισκόταν εκεί και του προσέφερε άμεση καρδιοαναπνευστική ανάνυψη, επέζησε, διακομίστηκε στο θριάσιο νοσοκομείο, στο οποίο του παρήχαν οι, όπως τους λέω, ήρωες γιατροί εκεί, εξαιρετική φροντίδα. Έμενε για πολλούς μήνες στην εντατική μονάδα και επανήλθε εγκεφαλικά, παρά το γεγονός ότι για κάποιο λόγο, για κάποιο χρόνο, ο εγκέφαλος είχε σταματήσει να παίρνει αιμάτωση εξαιτίας της της ανακοπής της αναπνοής και της καρδιάς, επανήλθε πλήρως, όπως θα δείτε. Εγκεφαλικά πλήρως. Όμως, εξαιτίας της κάκωσης του νοτίου μυελού, δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή. Και εκεί επικοινωνήσαμε, ώστε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει μία καινούργια μέθοδος για ανθρώπους σαν τον Παναγιώτη, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν αναπνοές. Όταν υπάρχουν κακώσεις της σπονδυλικής στήλης ή όταν υπάρχουν κάποιες νευρολογικές παθήσεις του νοτιού μυελού, παραλύει το διάφραγμα και το διάφραγμα είναι ιδιαίτερα βασικό ώστε να εκτίσεται ο πνεύμονας και να παίρνει ο ασθενής αναπνοή. Όταν το διάφραγμα παραλύει, αναπνοή δεν μπορεί να πάρθει. Έχουμε λοιπόν βρει μία καινούργια μέθοδο με την οποία εμφυτεύονται ηλεκτρόδια στα διαφράγματα, τα οποία ρυθμίζονται από μία μικρή εξωτερική συσκευή και μέσω αυτών των ηλεκτροδίων τα διαφράγματα μπορούν να κινούνται και εξ αυτού να παίρνει αναπνοή ο ασθενής. Αυτή η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά, χωρίς δηλαδή μεγάλη τομή, αλλά μόνο με την κάμερα και τις μικρές τρυπούλες. Αυτό το μικρό και μηχανάκι, το οποίο εύκολα ρυθμίζεται με δύο μόνο κουμπιά, ώστε να πυροδοτούνται τα ηλεκτρόδια, τα οποία είναι εμφυτευμένα στα διαφράγματα του Παναγιώτη, δύο στο δεξί ημιδιάφραγμα και δύο στο αριστερό ημιδιάφραγμα, ώστε να εκτίσονται να κινούνται τα διαφράγματα, να εκτίσονται οι πνεύμονες και να αναπνέει κανονικά. Και όπως βλέπετε, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από τον αναπνευστήρα πριν κάποιους μήνες, σταδιακά γυμνάστηκαν τα διαφράγματά του ξανά, διότι υπήρχε μία περίοδος περίπου ενός χρόνου που ήσουν, σχεδόν όχι ένας χρόνος, περίπου 9 μήνες που ήσουν συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα. Και τα διαφράγματα, όπως κάθε άλλος μυς, γιατί τα διαφράγματα είναι μύες, είχαν ατροφήσει, σιγά σιγά γυμνάστηκαν ξανά με τη μέθοδο αυτή και τώρα είναι ανεξάρτητος από τον αναπνευστήρα. Είναι δύσκολα πάντα αυτά τα περιστατικά, αλλά με τους τρεις άξονες, πιθανότατα να υπάρχουν περισσότεροι από τρεις, αλλά θα αναφέρω τους τρεις άξονες, τον άξονα του ασθενούς και γύρω από τον ασθενή, την υποστήριξη της οικογένειας, της θαυμάσιας οικογένειας που έχει ο Παναγιώτης και τον υποστηρίζει ιδιαίτερα, τον άξονα του γιατρού και του υγειονομικού συστήματος και τον άξονα του κράτους ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όταν αυτοί οι τρεις άξονες δουλεύουν καλά μαζί, τα αποτελέσματα για τον ασθενή είναι ιδιαίτερα καλά. Η εμπειρία μου στην Αμερική είναι θετική ασφαλώς. Το νοσοκομείο μου δουλεύει με ένα μεγάλο κέντρο αποκατάστασης και τα δύο ανήκουν στο Harvard, και το Γενικό Νοσοκομείο της Massachusetts και το Spalding, που είναι το
εντεταλμένο κέντρο αποκατάστασης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Και όλοι μας οι ασθενείς, σαν τον Παναγιώτη και πολλοί άλλοι, πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο αποκατάστασης. Εδώ στην Ελλάδα υπήρχε ένα κενό. Κέντρα αποκατάστασης δεν υπήρχαν πολλά και δεν υπήρχαν καλά. Οπότε λοιπόν το γεγονός ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ μου δημιουργεί μια ιδιαίτερη χαρά, διότι περιφέρθηκα στους χώρους του κέντρου αποκατάστασης, του συγκεκριμένου εδώ, του Παλάτιου, και είμαι πραγματικά καταενθουσιασμένος, είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά, διότι και τα νοσοκομεία είναι μεγαλύτερα, ο αριθμός των ασθενών είναι πολύ μεγαλύτερος και οι παθήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές φορές πιο σοβαρές, διότι το υγειονομικό σύστημα που υπάρχει, τουλάχιστον στη Μασαχουσέτη, επιτρέπει πολύ περισσότερους ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερες κακώσεις τελικά να φτάσουν στο νοσοκομείο και να φτάσουν στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση. Άρα λοιπόν τα μεγέθη είναι διαφορετικά και μία σύγκριση πιθανότατα να μην ήταν αυτό ακριβώς που θέλουμε να κάνουμε. Όμως για τα μέτρα της Ελλάδας και για τα μέτρα της Ευρώπης θα μπορούσα να πω, οι λειτουργίες αυτού του κέντρου που έχω δει εδώ είναι πραγματικά καταπληκτικές. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από την εντατική του κέντρου. Γιατί στην εντατική είσαι συνεχώς κλεισμένος σε ένα δωμάτιο. Σε κρατάει ο αναπνευστήρας. Βασικά η εξάρτηση από τον αναπνευστήρα σημαίνει πλήρη καθήλωση του ασθενή στο κρεβάτι και πλήρη και πλήρη διακοπή όλων των κοινωνικών διεργασιών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Απλώς δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος μέσα στο κοινωνικό σύνολο όταν είσαι καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι και συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα. Η δυνατότητα λοιπόν να ανεξαρτητοποιηθείς από τον αναπνευστήρα δίνει τη δυνατότητα να είσαι πραγματικά ξανά εντεταγμένος στο κοινωνικό σύνολο, να μπορείς να βγεις έξω, να μπορείς να απολαύσεις την ημέρα, να μπορείς να μιλήσεις με τους αγαπημένους ανθρώπους, να μπορείς να κάνεις τόσες πολλές λειτουργίες. Έχω λοιπόν την γνώμη ότι και αυτή η μέθοδος, αυτή καθ' αυτή, αλλά και η γενικότερη επένδυση που πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα σε κέντρα αποθεραπείας θα δώσει πνοή ζωής πραγματική, και πραγματική αλλά και θεωρητική, σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολλούς μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.